Λοιπόν, έχουμε τον προπονητή της ομόνιας, τον Δημήτρη τον Κουκούρη, coach Νίκη για την ομάδα σας σήμερα. Πες μας εσύ το μία το πώς βγήκε το παιχνίδι σήμερα. Εντάξει, είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα, μεγάλη Νίκη. Σε ένα timing που η ομάδα για αντίπαλη το είχε κερδίσει κεραυνό και από ελ. Οπότε το timing και η Νίκη μας αποκτά μεγαλύτερη σημασία δεν είχαμε πολύ χρόνο να ετοιμαστούμε. Ε, ίσως είναι η πρώτη φορά φέτο, έχουμε κάνει άλλε πέντε νίκε, αλλά η πρώτη φορά που 40 λεπτά έκαναν ακριβώ τα παιδιά ότι πάμε, ότι σχεδιάσαμε. Ε, ε, αν δει, βάλαμε 70 πόντου, αλλά είχαμε 4 παίξει με την ψήφια αριθμό. Και αν δει όλε μα τι νίκε, ε, πάντα τα κερδίζουμε έχουμε αυτό το στατιστικό. Αυτό προσπαθώ να του το περάσω. Το καταφέρανε. Ε, αξίζουν ξανά λέω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλη την προσπάθεια γιατί μείνανε. Φόκου 40 λεπτά και στο σημείο που το παραλίμι αντέδρασε με κάποια μεγάλα σουτ του Παπαδόπουλου και μα έφτασε στο σκορ. Αντιδράσαμε, κρατήσαμε, δείξαμε χαρακτήρα σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Μην ξεχνάμε, εδώ έχουν χάσει οι περισσότερε ομάδε. οπότε νομίζω ότι αυτά τα δύο στοιχεία δίνουν μεγάλη αξία στη νίκη μα. Έχω πει και στο παρελθόν, κάθε, αξί, κάθε νίκη μα είναι μια υπέρβαση. Είναι ακόμα μια, ακόμα μια υπέρβαση. Τα παιδιά του τελευταίο μήνα, παρότι έχουμε τελευταία τεσσαμάτια δύο νίκε, δύο ήττες. οι ήττε μα ήταν από κεραυνό και ΑΕΚ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ε, βρισκόμαστε σε ενωτική πορεία. Αλλά είναι παιδιά ε, χωρίς πολλές παραστάσεις Γι' αυτό έχω πει ότι μέσα από τι προπονήσεις και τα παιχνίδια βγάζουν αυτή, το, αυτή την εικόνα, αυτό το πρόσωπο. Αλλά όταν δουλεύει στην προπόνηση, ανταμείβεσαι. Ε, όχι πάντα, αλλά ανταμείβεσαι γιατί τουλάχιστον ε, λες ότι έκανα αυτό που έπρεπε και στο τέλο κάνω ταμείο. Ε, τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολα να διαχειριστούν ε, τέτοια νίκη τα παιδιά γιατί έχουμε σε λίγες μέρε το παιχνίδι του Από Ελ στην έδρα μα. Ε, βλέπ, δεν αλλάζει κάτι. Βλέπουμε το κάθε μέρο ξεχωριστά. Προσπαθούμε ε, να βελτιωνόμαστε ατομικά και ομαδικά. Αυτό είναι ο στόχο τη Ομόνια. Και από εκεί και πέρα, όπου μα βγάλει στο τέλο. Πάντω, η βελτίωση αυτή που λέτε φάνηκε και στο παιχνίδι με τον κεραυνό, την περασμένη αγωνιστική. Και σήμερα, ακόμα περισσότερο, που έφτασε στη νίκη. Σίγουρα, σίγουρα. Τα τελευταία τρία και κερδίσαμε την ΑΕΛ μεγάλη διαφορά 30 πόντου. Στον κεραυνό ήμασταν ανταγωνιστικοί. Πήγαμε το μάτ στου 5-6 πόντου μέσα στο στρόβολο. Οπότε δείχνει, δείχνει τα παιδιά δείχνουν ότι αρχίζουν και αντιλαμβάνονται τον τρόπο παιχνιδιού και το πώ πρέπει, τι, χρειάζεται να κάνουμε στο επίπεδο να κερδίζουν. Από εκεί και πέρα σίγουρα θέλει και, ε, θέλει και ψυχολογία πολύ το μπάσκετ. Αλλά όπω σου είπα, συνεχίζουμε τα κεφάλια μέσα γιατί πρέπει να διαχειρίζονται όχι μόνο τι είδε και τι νίκε οι παίχτε μα και να προσιλωθούμε στο επόμενο μα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον Δημήτρη τον Κουκούρι.